και από τις σκοτεινές τις ρεμαρχές. Σφύριζα τα σκυλιά να έρθουν, λίγη να μην με φάει, και αρκούδες. Και από τις σκοτεινές τις ρεμαρχές, από τα φαράγγια του γράμμου, κίνησε και έρχεται στα τέσσερα πηδώντας, σύσσωμη λικουριά και αρκούδες, από του πευκόφυτου και της χρυσής τα βοσκοτόπια, από τους πυκνούς τους λόγκους της λικόραχης και τα νυχτά της αετομιλίτσας, κατέβαινε και ανέβαινε πρωτάκουστο και αθόρυβο υπηκό από το Μπουχέτσι, από τις πέτρας Μούκας στις Πηλιές, από την περήφανη κορφή του Σκύρτζη και της Πιάφας και από του Σούφλιακα τα άνυδρα κατσάβρακα. Ήρθαν και στήθηκαν μπροστά μου σε απόσταση αναπνοής, το κεφαλός καλογεμίζοντας της πάνω αρένας. Και από τα ζεστά τα χνότα τους ανέβαιναν τα νηστικά στομάχια. Τον κόνο στρώνοντας, στο χώμα κάθισαν το λυψό και στο ξερό χορτάρι, στα μπροστινά τα πόδια στηριγμένη. Με μάτια κόκκινα που σπινθυροβολούσαν, με κοίταγαν ανελίπως. Κοιτούσαν και οι μουσούδες τους ρωτούσαν προς τι το ανέτειο κάλεσμα. Κι όταν δεόντως πίστηκα πως οι προθέσεις τους δεν ήταν κακές, πλησίασα τον πρώτο λύκο που μπορεί και αρχηγός να ήταν, και κάτι του ψιθύρισα στο στιτό του αυτή. Και παρευθύς, τον πισινό τους γύρισαν προς τη δική μου τη μεριά, άνοιξαν τα τρομακτικά σαγόνια τους και άρχισαν να θρυνούν σ' όλους τους τόνους και ρυθμούς. Ο γοερός ο θρήνος να πάει κυματιστά προς όλες τις κατευθύνσεις και απ' τις πολύπληθες πλαγιές πρωτάκουστο γυρνούσε πίσω μυρολόγη για τους πολλούς νεκρούς του γράμμου στους πίσω χρόνους. Κανείς ποτέ δεν άκουσε μυριόστομο παρόμοιο μυρολόι. Από τις γης τα έγκατα, στον λύκον τα σπλάχνα έμπαιναν οι φωνές. Και από τα ανοιχτά τα στόματα προς όλες τις μεριές σκορπούσαν, όπου οι τάφοι των νεκρών άγνωστοι για τους ανθρώπους μένουν. Και μόνο οι λύκοι και οι κοντοπόδαρες αρκούδες από παλιά χτίζουν. Τη λεβενδιά των ελεύθερων παιδιών θρυνούσαν. Έχιναν όχι δάκρυα πικρά, αλλά φωνές αλλαλαγμού τρικύμιζαν το κίτρινο ξερό χορτάρι. Από τις γης τα σπλάχνα έβγαιναν κι όλο έβγαιναν τα άταφα παλικάρια, αντρογυναίκες των 20 χρονών και αμούστακοι λεβέντες που ήταν τα χέρια τους για πάλεμα μονάχα, για χάδια τρυφερά. Μπροστά, μπροστά, τα τρία παιδιά που στον γκρεμό του χάρου είχαν πέσει. Από τα μονοπάτια που τους είχαν απομείνει, το ασημάδευτο διάλεξαν, το κοντίνο, στην άβυσο πηδώντας, ότι μονάχα εκεί ξεχώρισαν για ποιαν Ελλάδα μάχονται κι άλλοι. Στο 2012 πάνδημος ο λαός τρινεί και δεν καταλαβαίνει το παραπέρα που τελειώνει. Στα δυο του στήθια είχε βαθιά ριζώσει η άλλη Ελλάδα, μακριά από τούτη εδώ τον τάδε και τον τάδε χαλασσοσπίτιδον, η Ελλάδα μας μελλοντικά θα ανθίσει και πλούσιους καρπούς θα δώσει για όλες τις γενιές της ελευθεριάς και του καινούργιου δρόμου. Του τρόμου μάτια άνοιξαν εκεί. Και τι να δουν. Στην κυκλική γραμμή του ορίζοντα πατούσαν του μέλλοντος οι γενιές το μέγα επίτευγμα παππούδων και προσπάπλων χειροκροτώντας. Με μιας σταμάτησε τη λικουριά του μυρολόγιου. Κι ας λένε ό,τι θέλουν για τους λύκους, του γράμμου οι λύκοι δεν ουρλιάζουν, παρά μυρολογούν μονάχα και απρόσμενα το γυρνούν σε θούρια, σε πρωτοχώρευτους επαλαβούς σκοπούς. 25 Ιανουαρίου 2012.